αλλάξουμε τον Υπουργό να κάνει τις... Κύριε Υπουργέ. Ράνια, να επιμείνουμε για τα καταλύματα. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Είσαστε στην Κρήτη, είπατε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε ούτως ώστε να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Θέλετε να μας πείτε. Μετά από συνεννόηση και με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήρθαμε αμέσως στην περιοχή που υπέστη τη σεισμική δόνηση. Παρακολουθούμε, ζήσατε κι εσείς εδώ ότι είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ενώ βρισκόμαστε εδώ και προσπαθούσαμε να συντονίσουμε όλες τις υπηρεσίες των τοπικών αρχών. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια περιοδία στη γύρω περιοχή, γιατί σε χωριά γύρω από το Αρκαλοχώρι τα προβλήματα είναι περισσότερα, γιατί τα σπίτια ήταν πιο παλιά, δεν είχαν ενταχθεί σε αντισεισμικό κώδικα. Θα φύγουμε τώρα, να πάμε στο παλιό Αρκαλοχώρι για να δούμε εκεί τα κτίρια, μαζί με την υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, που θα γίνει η αξιολόγηση των κτιρίων. Γι' αυτό και πήραμε απόφαση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και όλη την ομάδα των τοπικών αρχόντων ότι θα στηθούν σκηνές έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι οικογένειες και όλοι οι άνθρωποι που δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια τους απόψε. Λοιπόν, για τις επόμενες ημέρες, Ράνια, εμείς έχουμε δυνατότητα, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι εδώ, ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε 2.500 ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθούμε με τους επιστήμονές μας την σεισμική ακολουθία. Υπάρχει συνεχής έλεγχος από την ομάδα σεισμικού κινδύνου και μας ενημερώνει. Γι' αυτό το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Εγώ δεν θέλω να υποκαταστήσω κανένα επιστήμονα, δεν είναι δουλειά μου. Γι' αυτό φέραμε μαζί μας και τον κύριο Λέκα. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο ο οποίος θα μείνει εκτός σπιτιών. Παρακολουθούμε, θα προσφέρουμε στέγη και τροφή έτσι ώστε κανείς να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση. Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε πρόβλημα σε κτίρια τα οποία είναι αμφισβητούμενα στο να μπει κάποιος μέσα. Κηρύχθηκε οπωσδήποτε, ναι. Από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που είμαι εδώ παρουσία υπουργού σημαίνει ότι η περιοχή είναι σε έκτακτη ανάγκη. Μπορείτε να πείτε στους ανθρώπους αυτούς πόσο καιρό θα μείνουν σε αυτές τις σκηνές? Έρχεται χειμώνας μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να το πει, διότι πρέπει να μας το πούν οι επιστήμονες. Εμείς δεν μπορούμε να προεξασφαλίσουμε ότι το σεισμικό φαινόμενο θα σταματήσει αύριο, μεθαύριο ή αντιμεθαύριο. Εμείς ως πολιτεία, ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είμαστε συνεχώς εδώ για να συμπαρασταθούμε στον κόσμο. Ωραία. Αυτό σας λέω λίγα λόγια. Πολλές πράξεις, παιδιά. Πάμε να δούμε, να αξιολογήσουμε τα κτίρια. Σας ευχαριστώ Λέκα, πολύ. Κύριε Λέκα, δώστε μας μια εικόνα που βρισκόμαστε, αν ήταν αναμενόμενο το... Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό... Θα πω κάτι όμως, γιατί θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του ενός νεκρού που έχουμε. Θα τους επισκεφθώ αν μπορέσω, ή τώρα ή γιατί θα ξανάρθω. Και οπωσδήποτε θα επισκεφθούμε και τους τραυματίες μας, οι οποίοι ελπίζω να πάνε καλά. Φαίνεται ότι δεν έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είναι κακώσεις οι οποίες προς το παρόν ήταν 12. Βλέπουμε και παίρνουμε πληροφορίες από τα νοσοκομεία. Θα σας ενημερώνουμε με γραπτές ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πολύ.